Φυσικά δεν θα το δεχτούμε. Είναι προδοσία. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες κάνανε αγώνα και η Οικουμενική Σύνοδο, η Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε για το πώς θα τελείται το Πάσχα και πότε. Ακριβώς. Πολλά ετοιμάζουν, αλλά τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουν τα σχέδιά τους, αλλά και ο Θεός έχει τα δικά του, λέει. Θα φάνε μια μεγάλη σφαλιάρα, μεγαλοπρεπέστατη. Από εμάς εξαρτάται όμως, έτσι, άμα εμείς είμαστε σταθεροί και μπορεί να πούμε αντιδράσουμε, γιατί όχι μόνο να μένουμε σταθεροί και σιωπώντες, πρέπει και εμείς να μιλάμε. Έχει τεράστια σημασία όταν υπάρχει απόλυτο σκοτάδι να υπάρχει έστω και ένα κερί. Έστω και ένα κερί. Έστω και ένας να λέει την αλήθεια. Αλλά όλο και λιγοστεύουν. Αλλά και εσείς πρέπει να γίνετε κεράκια. Όλοι. Γιατί ο κάθε πιστός, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, στα έσχατα χρόνια, και τώρα είναι έσχατα. Θα πούμε ποια είναι τα έσχατα, που μιλάει για την εσχατολογική προοπτική ο Σεβανότητος. Λοιπόν, τα έσχατα άρχισαν από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός. Από τότε αρχίζουν τα έσχατα. Από τη στιγμή που γεννιέται ο Χριστός έχουμε έσχατα. Και νυν παιδεία εσχάτη ώρα εστί. Ποιος το λέει? Και νυν παιδεία εσχάτη ώρα εστί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Πρώτος αιώνας. Παιδάκια μου, λέει, εσχάτη ώρα είναι. Τελειώνουμε. Πριν 2000 χρόνια το λέει. Από τότε αρχίζουν τα έσχατα. Γιατί? Γιατί περιμένουμε πλέον τον Χριστό, τη Δευτέρα Παρουσία. Και γιατί ο Σταυρωμένος καταστρέφει αυτή την εσχατολογική, ας πούμε, το εσχατολογικό βίωμα? Μην πιο ίσα ίσα. Που ο Χριστός, ο Σταυρωμένος, μας δείχνει τη θυσία του και δια του Σταυρωμένου πάμε στην Ανάσταση, πάμε στην Ανάληψη και περιμένουμε τη Δευτέρα του Έλευση. Γιατί καταστρέφεται η εσχατολογία μας και δεν μπορούμε πλέον, βλέποντας τον Σταυρωμένο που θυσιάστηκε για μας, να περιμένουμε τον Κύριο που θα ξανάρθει? Ίσα ίσα. Που μας το θυμίζει. Μας θυμίζει όλο το πολυτρωτικό έργο που έκανε ο Χριστός. Λοιπόν, και τώρα είμαστε στα έσχατα. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, για να γυρίσω σε αυτό που ξεκίνησα. Στα έσχατα χρόνια, λέει, ο κάθε πιστός, εσείς δηλαδή, ο κάθε πιστός θα είναι υπεύθυνος για όλη την Εκκλησία. Καταλάβατε? Έτσι πρέπει να λειτουργήσετε. Αλλιώς γίνεστε συνένοχοι. Όχι, δεν είναι απλό πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνετε σιωπηλοί. Πλέον ο αγώνας είναι στα χέρια σας. Μην περιμένετε ούτε από πατριάρχες, ούτε από επισκόπους, ούτε και από ιερείς. Ελάχιστοι ιερείς ακόμα μένουν, να ξέρετε. Από εσάς θα γίνει ο αγώνας. Από τους απλούς πιστούς. Δηλαδή, αν κρατηθεί η πίστη τελικά στην Ελλάδα και στην ελλαδική εκκλησία, στην εκκλησία της Ελλάδας. Μέχρι να έρθει ο Κύριος κάπου θα υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι όπως πάμε. Γιατί βλέπετε τι γίνεται, πόσα έτσι νεανικά κεφάλια υπάρχουν στις εκκλησίες ενωρίες. Ελαχιστότατα. Όπου δεν υπάρχει ζωντανή ενωρική ζωή, δεν υπάρχει. Είναι όλοι γέροι. Σε 20-30 χρόνια θα έχουν πεθάνει. Τώρα με το εμβόλιο και πολύ πιο γρήγορα. Τελείωσε. Άδειες είναι οι εκκλησίες. Έμαθα ένα τραγικό από έναν Ιάπωνα. Η Ιαπωνία, ξέρετε, είναι δολατρική χώρα, έτσι το ξέρετε. Λατρεύουν τους νεκρούς και πλήθος θεοτήτων. Όμως υπήρχε και μια κοινότητα ορθόδοξη από έναν Ρώσο προτεργάτη και άλλους βέβαια, αλλά κατ' εξοχήν αυτός είναι ο Άγιος Νικόλας ο Κασάτκιν, επίσκοπος. Αυτός έφερε εκεί την ορθοδοξία και είχαν φτάσει, παρακαλώ, 1 εκατομμύριο πιστοί. Οι Ιάπωνες Ορθόδοξοι. Πριν πόσο, να πούμε, 100 χρόνια. Ξέρετε πόσοι είναι τώρα? 9.000. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι έγινε? Γιατί χάσαν την πίστη τους όλοι αυτοί? Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Με όλη αυτή την εκοσμίκευση που μπήκε, πάει, χάθηκε η πίστη. Και με όλη αυτή την εκοσμίκευση που έχει μπει τώρα σε εμάς και θέλουν να αναγκαιώσουν τα πάντα, φυσικά και εμείς θα χάσουμε την πίστη μας. Έχουμε χάσει την πίστη μας και έχουμε πιστέψει στη θεά επιστήμη. Αυτό είναι. Και οι αρχιερείς μας και οι ιερείς μας. Και πολύ φοβάμαι ότι οι άθεοι
μασόνοι και συνιονιστές, Ρότσιλ και λοιπά, όλοι αυτοί, να λέμε και τα ονόματά τους, να τους ξέρουμε, έχουν δουλέψει πολύ συστηματικά για χρόνια και πλέον εργάζονται εκ των έσω, όχι εκ των έξω. Και πολλοί από αυτούς που είναι στις κορυφές τις εκκλησιαστικές είναι δικοί τους πράκτορες. Να το πούμε πολύ απλά. Έτσι, για να μην πούμε άλλη χειρότερη έκφραση. Οπότε εργάζονται εκ των έσω για την κατεδάφιση. Γι' αυτό θέλουν να λιώσουν τα πάντα. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Αυτό το σχέδιο, ξέρετε, είχε εφαρμοστεί στη Βουλγαρία επί κομμουνισμού. Και ο κομμουνισμός, δεν πρέπει να το αγνοεί και αυτό, είναι δημιούργημα του σιωνισμού. Έτσι. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι λεγόμενοι Μπολσεβίκοι και όλοι αυτοί στη Ρωσία ήταν Εβραίοι. Το κοινοβούλιο τότε που έγινε η λεγόμενη Επανάσταση, που δεν ήταν Επανάσταση, ήταν από Εβραίους, στη συντριπτική πλειοψηφία. Έτσι ήταν μια επανάσταση των σιωνιστών, με σκοπό να συντριβεί κατεξοχήν η Ορθόδοξη Ρωσία, να σβήσει η Ορθοδοξία στη Ρωσία. Αυτό ήταν το σχέδιο, γι' αυτό φώνευσαν εκατομμύρια πιστούς. Λοιπόν, τι είχαν κάνει στη Βουλγαρία οι κομμουνιστές? Επίτηδες έβαζαν μέσα στον κλήρο, δεν κατήρισαν τον κλήρο, έβαζαν μέσα στον κλήρο διεφθαρμένους ανθρώπους. Τους έκαναν ιερείς, αρχιερείς, έτσι ώστε ο λαός, βλέποντας τα χάλια αυτών των επισκόπων και των ιερέων, να συγχαθούν την Εκκλησία και να μην πατάνε στην Εκκλησία. Γιατί συνέχεια αυτοί φυσικά τι δημιουργούσαν? Σκάνδαλα. Σκάνδαλα. Συνέχεια σκάνδαλα. Και τώρα φοβάμαι το ίδιο σχέδιο γίνεται και εδώ. Το ίδιο γίνεται. Έτσι, και συνέχεια σκανδαλιζόμαστε. Ο ένας λέει να παντρεύονται με τους μουσουλμάνους οι Ελληνίδες, ο άλλος λέει ό,τι να είναι, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Έτσι, τώρα αρχίζουν να λένε υπέρ της, των εκτρώσεων, κάτι περίεργα πράγματα, υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Να μην μείνει τίποτε ορθόδοξο. Αυτοί δρούν βάσει σχεδίου, αλλά και εμείς θα πρέπει να μιλάμε, να διαμαρτυρόμαστε, να ενημερώνουμε, να λέμε την αλήθεια, και ο διάβολος αυτοκαταστρέφεται. Το κακό, να ξέρετε, αυτοκαταστρέφεται. Αλλά θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το μερτικό μας.